Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά και πολλά άλλα με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ και υπεύθυνο του αγωνιστικού, τον κύριο Δημήτρη Παπακυριάκη, τον οποίο θα καλησπέρισουμε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Έχουν ηρεμήσει οι σφιγμοί, έπεσαν μετά την... Ναι, έπεσαν γιατί είχαν φτάσει στο κόκκινο. Πάντως, κύριε Παγκέρη, πρέπει να είναι από τα μάτς, γιατί εσείς είστε και ένας μπασκετάνθρωπος γενικά, που από αυτά που μένουν, ρε παιδί μου. Ναι, αυτά μένουν, ναι. Δόξα τω Θεώ. Και αυτά που μένουν θετικά. Ναι. Πώς το ζήσατε το παιχνίδι με την ΑΕΚ και την πρόκριση? Συνέζαμε πάρα πολύ άγχος, γιατί αυτή η νίκη για μας ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλο αυτό το διάστημα πρέπει να βρούμε μια μεγάλη νίκη. Ναι. Και ευτυχώς ήρθε η νίκη που θέλαμε. Γιατί πιστεύετε ότι είχε περάσει γενικότερα στην ατμόσφαιρα ότι αυτό το μάτς ήταν για τον Άρη... το δίχως αύριο, δηλαδή ένα παιχνίδι στο οποίο το έχει στοχεύσει ο Άρης, το είχε καρφιτσώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είχε περάσει και στον κόσμο και είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι αν τελικά δεν τα κατάφερνε, δεν ξέρω και εγώ τι θα γινόταν μετά. Εγώ συμφωνώ με αυτό, δηλαδή σε ό,τι αφορά εμάς σαν διοίκηση έχω άλλη άποψη. Καταλαβαίνω όμως για τον κόσμο και επειδή είχαμε χάσει όλα τα ντέρμπι έτσι, και μάλιστα και στο τελευταίο με όχι τον καλύτερο τρόπο. Ήταν μια προσδοκία. Νιώθαμε και αφουγκραζόμαστε ότι μας ευχαριστούν πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μας. Θα συνεχίσαμε βέβαια με άλλο βάρος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει περάσει κάποιους κλειδονισμούς ήδη από νωρίς φέτος και μετά. Ναι, είναι μια μεγάλη εμπειρία για όλους μας αυτή η χρονιά. Αλλά προσδοκούμε ότι αν τελειώσει όπως πρέπει θα είναι μια μεγαλειώδης χρονιά για μας από άποψη εμπειριών και καταστάσεων στη ομάδα. Και αναφέρομαι σε όλα και σε ατυχίες και στις δυσκολίες. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ και παλεύουμε. Για τον κύριο Λάσκαρη, νομίζω ότι είναι μια πρώτη μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση από τότε που ανέλαβε την ομάδα και ίσως μια πρώτη και δικαίωση των προσπαθειών τόσο των δικών του και φυσικά όλων των υπόλοιπων που συνθέτεται και την διοίκηση της ομάδας και είστε κοντά στο τμήμα. Ναι, χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ ιδιαίτερα που τους είδα έτσι χαρούμενος και ευτυχισμένος μαζί με τον κόσμο, πραγματικά. Το είχαν ανάγκη και το θέλανε πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρείτε ότι, λένε κάποιοι για παράδειγμα, ότι η παρουσία και μόνο της ομάδας στον τελικό είναι επιτυχία. Το συμμερίζεστε ή τρώγοντας αρκετική όρεξη που λένε? Εγώ συμμερίζομαι ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε και να παίρνουμε και να διεκδικούμε τις πιθανότητες που έχουμε. Φτάσαμε σε ένα τελικό, είναι ένα παιχνίδι, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έχω βάρηση, δεν είναι μόνο για τον τελικό έτσι. Δεν είναι μόνο για να φτάνει στον τελικό. Είναι μια επιτυχία για μας γιατί έλαβε χώρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλά δουλεμένη, πολύ πειθαρχημένη, η οποία έκανε ό,τι έπρεπε για να έρθει και να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στον τελικό. Και αυτό κάνει τη συμμετοχή μας ακόμα καλύτερη και ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά δεν φτάνει. Ναι. Έχετε κάποια προτίμηση? Γιατί εντάξει, με τον Ολυμπιακό έχει μια... επιτυχία όσο τελικό. Είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Με αυτό που έχω προτιμήσει είναι να γίνει ένας τελικός όπως πρέπει, με κόσμο και να είναι μια γιορτή. Έχετε κάποια πληροφόρηση για το πού θα γίνει ο τελικός? Ήδη έχει αρχίσει από το πριν μια παραφιλολογία, όχι Ξάνθη, όχι Αωράκια, όχι... Ναι, έχει αρχίσει μια παραφιλολογία, όχι, δεν έχω πληροφόρηση, κανείς δεν έχει, έτσι, και το πιστεύω δηλαδή αυτό. Εύχομαι να επιλέξουν το καλύτερο τόπο, το καλύτερο μέρος για να είναι μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ. Είναι μπάσκετ άνθρωποι, ελπίζω να κάνουν το καλύτερο. Ο καλύτερος τόπος ποιος θα μπορούσε να είναι δηλαδή όμως τώρα? Για μένα πολύ... και σας το λέω υπεύθυνα αυτό, ναι, δεν κρύβομαι. Για μένα από τη στιγμή που είναι ο Άρης θα έχει πολύ καλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο να γίνει σε μια πόλη στην Βόρεια Ελλάδα. Το λέω υπεύθυνα αυτό, πιστεύω ότι θα το κάνει πιο ενδιαφέρον, θα το κάνει πιο όμορφο. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό το γήπεδο της Ξάνθης πάντως που ακούγεται είναι ένα από τα σχετικά καινούργια γήπεδα και πιο σύγχρονο νομίζω. Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ να γίνει εγώ εκεί προσωπικά. Το θέμα είναι να το δουν και στην ΕΟΚ.
Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ρωτάει και αρκετός κόσμος, καταλαβαίνετε ότι μετά από την πρόκριση έχει έτσι αναπτερωθεί το ηθικό, έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και από τον κόσμο, για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα γραφικά και πώς η ομάδα θα θωρακιστεί για τη συνέχεια, γιατί εδώ έχουμε ήδη και μια αποχώρηση του Eric Buckner, ο οποίος συνεχίζει στην Τουρκία. Ναι, εντάξει, είναι μια αποχώρηση η οποία έχει δρομολογηθεί πριν από το παιχνίδι. Ευτυχώς το παιδί είναι 100% επαγγελματίας. Mm. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε για την ομάδα. Mm-hmm. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Σαφέστατα θα πρέπει να ενισχυθούμε, θα πρέπει να αναπληρωθεί αυτή η θέση για πάρα πολλούς λόγους. Ήδη το κοιτάει το προπονητικό team σε συνεργασία και με την οικογένεια και νομίζω ότι θα γίνει η επιλογή που πρέπει για να έχουμε την ενίσχυση που χρειάζεται η ομάδα. Mm-hmm. Τι χαρακτηριστικά θα έχει ο καινούριος ο ψηλός που θα έρθει στην ομάδα, κύριε Παπακυριακή? Τώρα με ρωτάτε. Όχι, γιατί σας ρωτάω, γιατί ήδη από σήμερα γράφετε του Νέιμικ, για παράδειγμα, το όνομα. Σας το ρωτάω, γιατί έχουμε και ένα όνομα που ήδη γράφετε. Εντάξει, γράφεται ένα όνομα, υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία δεν γράφονται. Ελπίζω να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που μας λείπανε. Mm-hmm. Που λείπουν από την αποχώρηση του Μπάγκνερ, για να μπορέσει να βοηθήσει τον προπονητή να κάνει την καλύτερη δουλειά, την οποία την ξέρει καλύτερα από όλους μας. Έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Πάντως μιλήσατε προηγουμένως, είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την επαγγελματική συμπεριφορά που έδειξε ο Μπάγκνερ, ο οποίος έπαιξε κανονικά στα δύο τελευταία παιχνίδια με Νίμπουργκ και ήταν επαγγελματίας με το έψιλον κεφαλαίο, κυριολεκτικά. Και δεν ξέρω, μου έρχεται αυθόρμητα να σας ρωτήσω ότι δεν ξέρω, κάτι ανάλογο δεν το είδαμε στην περίπτωση του Μάρμπλ. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε και πολύ στο ίδιο. Ναι, yeah. Στην υπόθεση του Μάρμπ δεν το είδαμε, δεν το είδαμε καθόλου. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ήταν μια επιλογή που, εντάξει, σαν αθλητής, ένα πάρα πολύ καλός αθλητής, δεν μπόρεσε να δέσει και να κουμπώσει με την ομάδα. Το διορθώσαμε. Ο Μπάκνερ είναι ένας πολύ καλός αθλητής με ένα υψηλότατο όμως συμβόλαιο για αυτά τα οποία περιμέναμε, είχαμε μεγάλες άλλες προσδοκίες. Mm-hmm. Διορθώνεται και αυτό. Εγώ έχω να πω ότι λάθη κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Ευτυχώς λειτουργήσε η διοίκηση και οι προπονητές με γνώμονα πρώτα το συμφέρον του Άρη, που αυτός είναι ο στόχος της διοίκησης αυτά τα χρόνια. Και πιστεύουμε, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, έτσι. Ναι, mm-hmm. Ναι. Και προχωράμε για το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Ναι, τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό το ότι του αναγνωρίζετε ότι φέτος υπήρχαν ανορθογραφίες στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα ήθελα. Σε αυτά όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης, έτσι. Mm. Το καλό όμως είναι να τα αναγνωρίζει κανείς και να δουλεύει με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας. Mm-hmm. Ο φίλος ο Γιώργος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα να σας ρωτήσω αν ο ψηλός θα είναι η μοναδική προσθήκη ή αν θα περιμένουμε και κάτι ακόμη εν ώψη και του τελικού αλλά και της συνέχειας. Μου βάζετε δύσκολα. Θα δούμε. Γιατί τόσο δύσκολο είναι? Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί εγώ σε αυτά δεν μπορώ να, δεν θέλω να μιλάω. Ναι. Εντάξει, καλό είναι να μιλάει ο προπονητής και η διοίκηση. Mm-hmm. Η διοίκηση, η οικογένεια. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι, όταν έχουμε κάτι, να δημοσιεύεται. Ναι, το αφήνεται ανοιχτό πάζ, δεν το αποκλείεται. Δεν αποκλείω τίποτα. Ναι. Αυτό είναι καλό, γιατί ξέρετε, μας εξητάρει κάτι τέτοιο τώρα. Εντάξει, το ξέρω ότι σας εξητάρει. Αλλά καλό είναι να γίνουν αυτά που πρέπει για το καλό της ομάδας. Υπάρχει ήδη ομάδα, παιδιά που έχουν δουλέψει και δουλεύουν σκληρά. Εννοείται. Η χημεία είναι το μότο όλων μας. Έτσι, αυτό αρχίζει και φαίνεται και στο γήπεδο. Η ομάδα πετύχει μια μεγάλη νίκη και καλό είναι να μένει απερίσπαστη. Τώρα να φορτώνουμε, εμάς έχουμε διαφορετική φιλοσοφία την οποία την έχουμε δείξει και την ξέρετε. Σωστά, σωστά. Είπαμε για Μπάκνερ, είπαμε για Μάρμπλ. Ας πούμε και κάτι και για τον Κάμιξ, γιατί εντάξει πέτυχε τον νικητήριο καλάθι, αλλά επειδή είναι και μικρό σε ηλικία, φαίνεται τουλάχιστον σε αυτή την επιλογή ο Άρης έχει πέσει διάνα. Μιλάμε για ένα αθλητή που έρχεται από ένα πολύ καλό κολέγιο. Και δείχνει να το έχει, ρε παιδί μου, συγκεκριμένος. Και είχατε πει εδώ, νομίζω εσείς, είχατε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Περιμένετε δύο μήνες και θα δείτε. Ναι, μπράβο, ναι. Έκατσε ακριβώς στους δύο μήνες. Κοιτάξτε, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός. Και τον οποίο τον πίστευαν οι προπονητές, οι οποίοι τον είχαν δει και τον επιλέξανε. Και το θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πραγματικά δικαιώνονται οι άνθρωποι.
σε αυτόν που δικαιώνεται. Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να σας ρωτήσω αν υπάρχει σκέψη να τον δέσετε από τώρα, να τον κρατήσετε. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς όχι γιατί, εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο έχει και αυτό όνειρα, ελπίζουμε σιγά σιγά να του αρέσει, ναι, και να θέλει να μείνει στην ομάδα. Mm-hmm. Πείτε μου και κάτι και για τον, και για τον coach. Λίγησε στη συνέντευξη τύπου μετά. Ήταν πολύ μεγάλη η συναισθηματική φόρτιση που είχε. Έχει ακούσει και αυτός φέτος γενικά και έχει περάσει αρκετά. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα το ήθος του Δημήτρη είναι γνωστό και είναι τιμή για τον Άρη μας. Είναι τιμή μας που τον έχουμε κοντά μας. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα παιδί το οποίο πήρε ένα βάρος ευθύνης πολύ μεγάλο φέτος. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που η προσπάθεια που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα, που δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος, αρχίζει και βοδόδεται. Ναι. Έχει ακούσει, έχει κάνει, έχει σκύψει το κεφάλι μου, έχει δουλέψει απίστευτα και χαίρομαι πάρα πολύ για την επιτυχία. Ναι. Ακούτε διάφορα, επειδή είστε κοντά και στην οικογένεια, τον κύριο Λάσκαρη και την σύζυγό του, ακούγονται διάφορα και γράφονται κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα, κύριε Παπακυριάκη, και για οικονομικά προβλήματα της οικογένειας, για κάποιες δικαστικές διαμάχες γενικότερα. Πόσο σας αγγίζουν όλα αυτά και τι από όλα αυτά τελικά είναι, απηχεί την πραγματικότητα ή όχι? Από όλα από αυτά που ακούγονται δεν απηχούν την πραγματικότητα, αυτά που ακούγονται, σας το λέω έτσι στεγνά, ναι, αυτό το πράγμα. Και ο καιρός θα δείξει για την αλήθεια την οποία σας λέω. Mm-hmm. Πιστεύετε δηλαδή ότι εκπορεύονται από κάπου, γιατί εάν δεν ισχύουν, άρα είναι κακοήθειες και γράφονται ή λέγονται για να δημιουργήσουν πρόβλημα? Εντάξει, είναι μια δικαστική διαμάχη η οποία σε εξέλιξη, αλλά έχουμε ακούσει πάρα πολλές κακοήθειες. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές κακοήθειες, τις οποίες εμείς... Εντάξει, τις αντιπαρεχόμαστε, αλλά δεν είναι και δουλειά μας να βγαίνουμε στον καθέναν ο οποίος βγαίνει και λέει κάτι να το μιλάμε. Είχαμε ακούσει μέχρι και ότι απαγορεύεται η έξοδο από τη χώρα, δεν ερχόμενε, ναι, δεν κάνουνε, δεν ράνουνε. Ναι. Εντάξει, τώρα να βγαίνουμε να συζητάμε και να μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σε μια εξέλιξη αλλού, mm-hmm, και δεν αφορά καθόλου το κομμάτι της Ελλάδας και τη λειτουργία της ομάδας, είναι λίγο, ναι, άσχημο. Και δεν μπορούμε να απαντάμε στον καθέναν όταν λέει κάτι. Mm-hmm. Σε αυτό που μας λέτε, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι η οικογένεια παραμένει δίπλα στην ομάδα, ότι έχει σχέδια, έχει φιλοδοξίες, έχει πρόγραμμα. Έχει σχέδια, ναι, και σε λίγο καιρό θα είναι όλα τα πάντα όπως πρέπει. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και θέλω να κλείσω μια ερώτηση που αφορά και εσάς, γιατί χειρίζεστε πολλά πράγματα του Άρη και στην Αθήνα. Υπήρξε μια συνάντηση με τον ΕΣΑΚΕ. Υπάρχει προγραμματισμένη και μια συνάντηση με την ΕΟΚ, από ό,τι είχαμε πληροφορηθεί. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μας πείτε. Και γενικότερα αυτό το θέμα που αφορά την εκπροσώπηση του Άρη στα κέντρα των αποφάσεων. Γιατί είστε και ένας άνθρωπος που μένει και μόνοι μας στην Αθήνα και είστε παρόν σε πολλές από αυτές τις συναντήσεις. Ναι, γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό. Δηλαδή, είμαι στον ΕΣΑΚΕ μέλος του ΔΣ, ακολουθώντας εντολές της οικογένειας και της διοίκησης, και όπου καλούμε να πάω, πηγαίνω. Mm. Αλλά αν εννοείται να κόβω βόλτες καθημερινά γύρω από τα κέντρα αποφάσεων, πηγαίνω στην Επιτροπή Διαιτησίας, μια διαιτησία η οποία, mm, ξέρετε όλοι πώς λειτουργεί φέτος. Mm. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν 6 αξιολογημένοι, θα σφυρίζουν τα ντέρμπι, αυτούς έχουν, αυτούς εμπιστεύονται, αυτούς θα βάζουν για να τελειώνουμε μια και καλή μας την ιστορία. Mm. Και όσον αφορά το κομμάτι της Ομοσπονδίας, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνει κάθε μέρα και να κόβει βόλτες εκεί χωρίς λόγο. Ναι. Πηγαίνω μόνο όταν υπάρχει λόγος και όταν έχω εντολές από τη διοίκηση. Mm-hmm. Είστε ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση που έχει ο Άρης γενικότερα σε όλα τα επίπεδα? Και να βελτιωθεί, γιατί ποτέ δεν θα είμαι ικανοποιημένος. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν είμαστε εμείς όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα και διεκδικούμε στα ίσα τίτλους. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλάβαινε τι εννοώ. Ναι, εννοώ ότι πρώτα έχω το μυαλό μας να κάνουμε τον Άρη δυνατό, να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει και σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Ναι. Στο Basketball Champions League, μέχρι πού φτάνουν οι φετινές φιλοδοξίες της ομάδας? Γιατί εντάξει, υπάρχει ένας τελικός πλέον στο κύπελο, είναι κάτι που το περιμένουμε όλοι, αλλά τρέχουν και άλλες υποχρεώσεις.
Όσο πιο ψηλά μπορούμε. Εντάξει, η δυναμική, υπάρχουν 8 ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλές και υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Εξαρτάται την κατάσταση που θα είμαστε εμείς εκείνη την περίοδο. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με όλους. Και το έχουμε αποδείξει κιόλας, έτσι. Ναι. Με περιμένουμε και την ένσταση, βέβαια, είναι η αλήθεια. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει με την ένσταση. Αλλά εγώ ξέρω ότι έχουμε μια παρουσία πέρα σε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα. Η νίκη μας εκλάπη. Αν παίζουμε και είμαστε αυτοί που πρέπει, νομίζω ότι έχουμε δυνατότητα να πάμε ψηλά. Αλλά όλα αυτά είναι συνάρτηση στο επίπεδο και την κατάσταση στην οποία θα βρισκόμαστε όταν είναι τα παιχνίδια τα κρίσιμα. Και κλείνω από εκεί περίπου που άρχισα. Πού τοποθετείτε χρονικά η ενίσχυση της ομάδας? Θα γίνει άμεσα αυτές τις μέρες ή θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω? Νομίζω ότι αν βρεθεί, επιλέξει ο προπονητής αυτόν που θέλει και μπορεί να έρθει, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στον τελικό, κύριε Παπακυριάκη. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.